σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Νίκου Μπλουμπίτη στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στα Λαγκάδια Γορτινίας, παρουσία και του συνονόματο εγγονού του Νίκου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με τη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ υλοποιείται η κοινή θέληση και απέτηση χιλιάδων λαού Πελοποννησίων και όχι μόνο, να τιμηθεί στη γενέτειρά του ο Νίκος Μπλουμπίδης με ένα τρόπο αντάξιό του. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας για την παραχώρηση του τόπου, του χώρου εδώ και την τοποθέτηση της πρωτομής του Νίκου Μπλουμπίδη. Ευχαριστούμε το σπουδαίο γλύπτη με μάκαλο γυράτο που φιλοτέχνησε την πρωτομή, καθώς και τους αγαπημένους καλλιτέχνες Διονύση Τσακνή, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστα Τριανταφυλλίδη, που θα πάρουν μέρος στη συναυλία αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι που θα ακολουθήσει. Τιμάμε σήμερα το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κόκκινο δάσκαλο, τον κομμουνιστή συνδικαλιστή, τον φυλακισμένο από το καθεστώς Μεταξά, τον γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Αθήνας, τον καθοδηγητή της Όπλα την περίοδο της κατοχής, τον καθοδηγητή των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ στην Αθήνα μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η πρωτομή του θα στέκει από σήμερα εδώ να θυμίζει κάθε μέρα στους συμπατριώτες του και σε όλους τους επισκέπτες αυτού του πανέμορφου τόπου την ηρωική αγωνιστική του διαδρομή, την ανιδιοτελή προσφορά του στην υπόθεση του λαού μας, από ποιο πόστο του ανέθεσε το κόμμα. Θα θυμίζει την υπέρτατη ηθική που υπέδειξε, μένοντας πιστός στις ιδέες και το κόμμα του, ακόμα και όταν αδικήθηκε κατάφορα από αυτό. Υπερασπιζόμενος την πολιτική του ΚΚΕ στην στημένη εκείνη δίκη, αρνούμενος να δώσει στον αντίπαλο την παραμικρή κουβέντα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ενάντια στο κόμμα σε εκείνες τις πολύ δύσκολες συνθήκες, φτάνοντας έτσι περήφανος, αλήγιστος μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα. Θα θυμίζει ότι τέτοια στόφας άνθρωποι, τέτοια αετοί σαν τον Μπλουμπίδη, τον Μπελογιάννη, τον Ζαχαριάδη, τον Άρη Βελουχιώτη και δεκάδες χιλιάδες άλλους ακόμα επώνυμους και ανώνυμους γεννιούνται από τη μήτρα του ΚΚΕ και διαμορφώνονται μέσα στη φωτιά του αγώνα από τα ανώτερα ιδανικά της ταξικής πάλης για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 70 χρόνια από την 14η Αυγούστου του 1954, όταν στις 5 και 25 τα χαράματα στην Αγία Μαρίνα στο Δαφνί της Αττικής, στο Χαϊδάρι, ο Νίκος Μπλουμπίδης έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος. Εξετελέσθηζε το κραυγάζον υπέρ του ΚΚΕ, αντιμετωπίζοντας με απόλυτον ψυχραιμίαν τα σφαίρας του αποσπάσματος. Δεν εδέχθη ούτε να κοινωνήσει ούτε να του δέσουν τους οφθαλμούς του, έγραψαν την επομένη μέρα οι εφημερίδες εκείνης της εποχής. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα ακλόνητη, με πίστη στο όμορφο μέλλον της ανθρωπότητας, για το οποίο πάλεψαν, θυσιάστηκαν όλοι αυτοί οι ήρωες του ΚΚΕ και του λαού μας. Μια κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν πραγματικά την εξουσία και η χώρα μας, αποδεσμευμένη από δολοφονικές ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, θα προοδεύει προς όφελος του λαού της. Ο αγώνας για αυτό το μέλλον είναι η καλύτερη τιμή στη μνήμη τους. Το μέλλον μας λοιπόν δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Γεια σας, προχωράμε μπροστά δυνατά. Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς μας. Τιμή και δόξα στον Νίκο Πλουπίδη. Να σας καλωσορίσω ως Δήμαρχος Γιορτινίας στα Λαγκάδια, στη γενέτειρα του Νίκου Πλουμπίδη, στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 70 χρόνια από την εκτέλεσή του, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του. Είμαι Λαγκαδινός και ήμουν Δήμαρχος Λαγκαδίων, φίλε Σπύρο Χαλβατζή και αγαπητή μου Μαριάνθη, όταν οργανώθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις, όταν τοποθετήθηκε η πρώτη πλάκα στο σπίτι του και τιμήσαμε για πρώτη φορά την προσφορά του στην κοινωνία. Από τότε υπήρχε μία ακόμα εκκρεμότητα απέναντι στη μνήμη του. Πριν από 2 μήνες, με ομόφωνη αποφασή του, το Δημοτικό μας Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα της Τομεϊκής Επιτροπής Αρκαδίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση μνημείου πρωτομής στην Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδίων ως οφείλαμε. Έχουμε χρέος να τιμάμε εμβληματικές προσωπικότητες της Γιορτινίας. Άφησε σπουδαία παρακαταθήκη ο Νίκος Πλουμπίδης. Ο κόκκινος δάσκαλος, η Μπάρμπας, με τη ζωή και το θάνατό του δίδαξε ήθος, κάνοντας πράξη όλα όσα κήρυται και πλέον το όνομά του έχει τοποθετηθεί στο πάνθεον των ηρώων του λαού μας. Το μεγαλείο της ψυχής, ο σεβασμός και η σιδερένια πίστη του τον καθιστούν σύμβολο ηρωικού αγωνιστή για όλες τις γενιές. Τίμησε τη ζωή μέχρι το τέλος με το κεφάλι ψηλά και αλήγιστη στάση, υπέμεινε με καρτερία το προσωπικό του δράμα, δίνοντας δείγματα ακλόνητης αφοσίωσης στα πιστεύω του και μας παρέδωσε μαθήματα ζωής, αρχών και ιδεών. Κατάφερε με τη στάση του να μετατρέψει την προσωπική του τραγωδία σε ένα έπος ανωτερότητας, αυτοθυσίας και ανιδιοτέλειας. Με τη στάση του, αγαπητέ γραμματέα, θεωρώ ότι υπερβαίνει τον ιδεολογικό του χώρο, θεωρώ ότι σπάει τα όρια του κομματικού χώρου και καταφέρνει να αποδείξει πως η απαρέγκλητη τήρηση αρχών και αξιών είναι που κάνει τη διαφορά στο κάθε άτομο. Το μήνυμά του, το μήνυμα που άφησε στις επόμενες γενιές, υπερβαίνει τον χρόνο και εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Αυτή την εμβληματική προσωπικότητα που πριν 70 χρόνια έπεσε χωρίς να λυγίσει, τιμούμε απόψε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και την ευκαιρία να αναφερθώ στον Λαγκαδινό Πατριώτη. Σας καλωσορίζω όλους και επιτρέψτε μου τιμητικά να φέρω στη μνήμη και ένα σπουδαίο επίσης στέλεχος του κόμματός σας, τον αείμνηστο Δημήτρη Κιάμο, που ήταν, έχουμε τους γονείς του εδώ, ένας στέλεχός σας από την ΝΕ, που αποχαιρετήσαμε πριν 17 χρόνια εδώ στη διπλανή πλατεία σε νεαρή ηλικία, σε ηλικία 29 ετών. Τον αποχαιρετήσαμε τότε πάλι όλοι μαζί. Ήταν ένα γονείς του εδώ, δυστυχώς ένα ατύχημα στον Θύμιο, τον πατέρα του, τον Στερίνα, τον έχουμε παρέα μας, αλλά και τον Δημήτρη τον διατηρούμε πάντα ζωντανό στη μνήμη μας, γιατί υπήρξε ένα πολύ σπουδαίο και αξιόλογο στέλεχος και του κόμματος αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.